τη σελίδα και πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Πρέπει να μας απασχολεί, καθημερινά δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είχαμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, πέρασε, αλλά το κάπνισμα παραμένει πάντα στην επικαιρότητα και πρέπει να μας απασχολεί όλους τους καπνιστές καθημερινά. Όταν μάλιστα υπάρχει και τρόπος και πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος, το SmokeFreeBrain, το είπα σωστά? Σωστό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε στους καλεσμένους μας λοιπόν, κύριος Χάρης Αρμεύτης, πνευμονολόγος. Καλημέρα σας, κύριε Αρμεύτη μου. Καλημέρα. Και Ανδρέας Ιωαννίδης, νευροεπιστήμονας. Καλημέρα σας, μέρα, κύριε Ιωαννίδη. Να ξεκινήσουμε από τον πνευμονολόγο μας. Λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι. Καταστρέφει, καρκίνο του πνεύμονα, δεν ξέρω τι άλλο. Μια καταστροφή και στην τσέπη και στην υγεία. Πρώτα στην υγεία και μετά στην τσέπη. Στην ουσία είναι μια θανατηφόρος επιδημία. Δηλαδή, λίγο σαν να υποεκτιμούμε λίγο τους κινδύνους σαν κοινωνία. Είναι σαν να έχουμε μια τάση να ρίχνουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Mm-hmm. Μιλάμε για μια θανατηφόρο επιδημία, η οποία παγκοσμίως σκοτώνει κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια κόσμο. Κύπρος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αν υπολογίσουμε ότι έχουμε ποσοστό καπνιστών 31%, ενώ στην Ευρώπη τα ποσοστά πέφτουν, στην Κύπρο τα ποσοστά ανεβαίνουν. Και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά μας, το βλέπουμε ήδη, με πολύ σοβαρά προβλήματα στο θέμα της υγείας, αλλά και τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Οι θανάτοι στην Κύπρο ετησίως, γιατί πόσοι είναι? Υπολογίζουμε γύρω μεταξύ 600 με 700 το χρόνο που σχετίζονται με το κάπνισμα. Γι' αυτό είναι ένας υπολογισμός που μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Και μεγάλος αριθμός, έλεγα, για τη μικρή Κύπρο. 600-700 στην Κύπρο το χρόνο από το τσιγάρο. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν το υπολογίζουμε, καπνίζουμε και δεν υπολογίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα σοκαριστικά. Στην Ελλάδα είναι 20.000 το χρόνο. Υπάρχουν οι μελέτες που δείχνουν αυτό το πράγμα. Και τα ποσοστά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί μπορεί να είναι, υπάρχουν... Το κάπνισμα ενοχοποιείται για 50 και πάθη από παθήσεις, είναι, πάνω από 50 στον αριθμό. Η κύρια ζημία στους πνεύμονες, έτσι, καρκίνος του πνεύμονας. Στους πνεύμονες, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που είναι η υπουλινόσωση των καπνιστών, που είναι η καταστροφή του πνεύμονα και η στένωση των βρόχων. Ο καρκίνος του πνεύμονα, που ένα ποσοστό 9 στους 10 είναι καπνιστές, οι πρώην καπνιστές, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το πόσο ενοχοποιείται. Ενοχοποιείται κοντά στο 90%. Mm-hmm. Και όλες οι άλλες παθήσεις που σχετίζονται είτε με το άσθημα, που στους καπνιστές το πρόβλημα είναι επιδεινώνεται, υπάρχουν τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, στεφανία νόσος, αγγειοπάθειες, εγκεφαλικά, καρκίνοι άλλοι διαφορετικοί τύποι καρκίνων, οποίες το κάπνισμα είναι μια από τις κύριες αναστρέψιμες αιτίες. Τρομερές και μεγάλες, πολλές οι συνέπειες λοιπόν στον οργανισμό μας. Αναστρέψεις. Ναι, γιατί είναι μια... Αν ένας καπνιστής πάρει την απόφαση σήμερα να σταματήσει το κάπνισμα ή πόσο ένας να μην το ξεκινήσει, τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει αυτά τα νοσήματα μειώνεται πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω όμως, βέβαια είναι τραγικό, αλλά δεν είναι και καλό σαν επιχείρημα. Να κόψω το κάπνισμα, έχω καταστρέψει. Ό,τι έχω καταστρέψει στον πνεύμονα και οτιδήποτε μέσα μου δεν επανέρχεται, σωστά? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να σας πω, όσο πιο νωρίς, αυτή η νόσος, αυτά οι επιπτώσεις δεν θα τους αφήσουμε να εξελιχθούν. Είναι πολύ σημαντικό να όσο πιο γρήγορα ο καπνιστής να το σταματήσει. Από την άλλη, τα παιδιά να μην το ξεκινήσουν. Αυτό σίγουρα, ναι, είναι το καλύτερο, εννοείται. Αλλά ακόμα και σε μια προχωρημένη νόσο, η διακοπή καπνίσματος έχει πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα. Αλλά όσο πιο νωρίς, και εδώ είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι δεν υπάρχουν αθώα χρόνια καπνίσματος. Δηλαδή, από τα 15 γίνεται ζημιά. Από τα 12, δυστυχώς, ξεκινάει ζημιά στον οργανισμό. Οπότε, όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερο. Τι είναι από τα 12? Από την ηλικία των 12, δυστυχώς, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι το κάπνισμα ξεκινά σε αυτές τις ηλικίες. Εδώ στην Κύπρο, μιλάτε. Ναι, σε αυτές. Δυστυχώς. Γι' αυτό τα λέω. Είναι πολλές. Γιατί ποσοστό 12χρονων? Υπάρχουν διάφορες καταγραφές. Υπάρχουν όμως ότι τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία θα μπουν στον πειρασμό να το δοκιμάσουν. Και δυστυχώς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τα πρότυπα. Να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι μανιά, να μην καπνίζεις. Ναι. Θα πάμε να το συζητήσουμε. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να πέσω στον κύριο Ιωαννίδη, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για μένα που θέλω να το κόψω. Το smoke free brain.
η απάτη θεωρώ του τσιγάρου που την πατάμε όλοι οι καπνιστές είναι ότι και η μεγάλη παγίδα δεν βλέπουμε άμεσα τη ζημιά. Δεν την καταλαβαίνουμε. Ακούμε, αλλά ξεχνάμε. Και έχουμε αυτή την τάση. Όλοι οι καπνιστές θεωρώ. Κανένας δεν συνειδητοποιεί την ώρα που ανάβει το τσιγάρο τι γίνεται. Δεν το βλέπεις. Δεν το νιώθεις. Παίρνεις ένα μαχαίρι, κόβεσαι, βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να προσέχεις το μαχαίρι. Στο τσιγάρο είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα? Αν φανταστούμε ή ας φανταστούν οι καπνιστές την πρώτη τους εμπειρία από το κάπνισμα, είναι συνήθως μία άσχημη εμπειρία. Άσχημη, σωστό. Τι συμβαίνει στο κάπνισμα? Με το που θα εισπνεύσεις τον καπνό του τσιγάρου, μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα η νικοτίνη θα περάσει από τους πλέμονες στην κυκλοφορία και θα φτάσει στον εγκέφαλο. Μετά από κάποια χρονικό διάστημα, η πτώση των επιπέδων της νικοτίνης δημιουργά μία ενόχληση. Η οποία ενόχληση την ξεπερνάμε φέρνοντας ένα δεύτερο τσιγάρο για να επαναφέρουμε τα επίπεδα της νικοτίνης να τα αυξήσουμε. Άρα, το πρόβλημα το βασικό στο κάπνισμα είναι ο εθισμός, η εξάρτηση. Και η νικοτίνη είναι μία από τις πιο δυνατές εξαρτησιογόνες ουσίες, δυστυχώς. Και αυτό στην αρχή μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά ξεκινάει και γίνεται, μπαίνει αυτή η εθιστική συνήθεια. Το ένα τσιγάρο θα φέρει το επόμενο, θα περάσουν μήνες, τα χρόνια και δυστυχώς μας γίνεται μια κακή συνήθεια, που δεν είναι μόνο συνήθεια, είναι μια εξάρτηση. Μάλιστα. Και να πάμε και στον κύριο Ιωαννίδη, γιατί το μεγάλο θέμα του καπνίσματος, γιατρέ, είναι το πώς θα το σταματήσουμε. Τρόπους με τους οποίους μπορούμε όντως να βάλουμε τελεία στο θέμα τσιγάρο. Πρόγραμμα καπνίσματος Smoke-Free Brain. Τι είναι αυτό, ακριβώς τι περιλαμβάνει? Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Ευρώπης να καταπολεμήσει τις αιτίες για το καρκίνο των πνεύμων. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το καπνίσμα αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν διάφορες μεθόδοι, όπως ο ηλεκτρονικός τσιγάρος, οι οποίες όμως είναι αμφίβολες. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν προκαλούν. Και πολλά ακούγονται. Και πολλά ακούγονται. Οπότε σε αυτήν την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φέρει μαζί, είμαστε 12 ομάδες, οι οποίες προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές καινοτόμες μεθόδους ως συνήθως και παραδοσιακές. Και στο τέλος της ημέρας θα συγκριθούν αυτές οι μεθόδοι. Θα γίνει ακριβώς αυτό που έχετε ζητήσει. Μια λεπτομερής ανάλυση των κόστων. Πόσο στοιχίζει όλες αυτές οι προσπάθειες και τι κερδίζει στο τέλος το άτομο, το κράτος και η Ευρώπη γενικά. Και θα δώσουμε μια αναφορά στις κυβερνήσεις για το τι είναι αυτές οι διάφορες μεθόδες και ποιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η δική μας συμμετοχή αποτελείται από μια μόνο προσπάθεια στο νευροανάδραση, Neurofeedback. Είναι μια νέα μέθοδος, σχετικά νέα μέθοδος, η οποία βοηθά τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Δηλαδή ο εθισμός, αυτά που έχετε πει, είναι πράγματα που έχουμε και πολλά πράγματα. Η καθημερινότητα μας είναι μια σειρά από εθισμούς, ορισμένοι ωφέλιμοι, γιατί μας βοηθούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Και το κάπνισμα μπορεί να το εντάξουμε σε αυτό το πράγμα. Έχουμε μιλήσει για τις καταστροφές στην υγεία, αλλά υπάρχουν ορισμένες κοινωνικό μέρος του εθισμού. Όταν κάποιος πάει σε ένα καφέ και όλη η παρέα του καπνίζει και του προσφερθεί ένα τσιγάρο, το πιο εύκολο πράγμα είναι να πλώσει το χέρι να το πάρει και να είναι μέρος της ομάδας. Έτσι. Δεν είναι μόνο η νικοτίνη και ο εθισμός, αλλά είναι το ότι όλη η ομάδα κάνει κάτι παρόμοιο. Η δική μας προσπάθεια αποτείνεται ιδιαίτερα σε νεαρούς άνεργους. Διότι η Ευρώπη ήθελε να δώσει έμφαση σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στην Κύπρο θεωρούμαστε παρά την κρίση τότε σαν πλούσια χώρα, άρα δεν γίνονται qualified. Έτσι, καταφέραμε να βάλουμε τους νεαρούς άνεργους. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος δεν έχει εργασία και είναι συνεχώς σε ένα περιβάλλον όπου όλοι καπνίζουν, είναι ακόμη πιο δύσκολο να σταματήσει και οι επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές. Όχι μόνο στην υγεία, αλλά και όσον αφορά το επάγγελμα. Διότι αν κάποιος έρθει να δουλέψει κοντά μου, αν καπνίζει, όσον και να θέλω να μην το λάβω υπόψη μου, θα το λάβω υπόψη μου. Διότι θα επηρεάσει την υπόλοιπη ομάδα. Και εδώ ορισμένοι καπνίζετε, νομίζω, έτσι. Και υπάρχει κάποιος πειρασμός από τους άλλους γύρω σας. Κυρίως αν είναι παλιοί καπνιστές που το έχουν σταματήσει. Όχι μόνο πειρασμός, και το αντίθετο αποτέλεσμα. Το passive, ναι, το παθητικό. Το να μην μπορώ να είμαι δίπλα του. Ναι, ναι, διότι υπάρχει ένα καπνίζεις παθητικά. Ναι. Δεν μπορείς να το πω. Και πόσο χρειάζεται και να κάνει κακό, κανείς δεν ξέρει. Τώρα μου την είπε, να το καταλάβω. Το κατάλαβα. Πείτε μας, κύριε Ιωαννίδη μου, είπαμε για δωρεάν για νεαρούς άνεργους καπνιστές 18-35 ετών. Ναι. Ένας που μας βλέπει τώρα. Πού απευθύνεται, τι κάνει, πόσο η διάρκεια παίρνει αυτό το πρόγραμμα και τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα αυτό παίρνει περίπου 2-2,5 μήνες. Μήνες. Είναι μια σειρά από 20 συνεδράσεις νευροανάδρασης, στις οποίες προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να φέρουμε μια ισορροπία στις εγκεφαλικές λειτουργίες και μετά να αποταθούμε ειδικά στο σταμάτησμα του εθισμού, βοηθώντας τον άνθρωπο να θέσει μια κατάσταση όπου να μπορεί να πάρει αποφάσεις και να καταλάβει ακριβώς τις συνέπειες. Έτσι, να μπορούμε να του μιλήσουμε την στιγμή που είναι σε μια κατάσταση μεταξύ ξύπνου και ύπνου. Δεν έχει σχέση με τον ύπνο, αλλά είναι σε μια κατάσταση που είναι παρόμοια με τις διαδικασίες που γίνονται στον ύπνο, τις οποίες μας βοηθούν. Ύπνωση δηλαδή. Όχι, δεν είναι ύπνωση. Μια παρόμοια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Έντισον. Κρατούσε ορισμένες μπάλες και όταν είχε ένα δύσκολο πρόβλημα, πήγαινε στο γραφείο, μόνο τον καθόταν και παίζε με τις μπάλες. Οι μπάλες όμως όταν πήγαινε να κοιμηθεί, έπεφτε στο έδαφος και ξυπνούσε. Η μέθοδος που χρησιμοποιούν είναι παρόμοια. Δεν αφήνει τον άλλον να κοιμηθεί. Αντίθετα, το υποβοηθεί εγκεφαλικές καταστάσεις που είναι ωφέλιμες να γίνουν πιο δυνατές. Και στην κατάσταση που φτάνει, όπου είναι στο σημείο όπου μπορεί πιο εύκολα, ας το πούμε διαφορετικά, να έχει επαφή με το υποσυνείδητο του, το αναφέρνουμε ή το ενθαρρύνουμε να σκεφτεί ο ίδιος τον εαυτό του πώς να σταματά το κάπνισμα. Και δεν είναι τι γίνεται στην νευροανάδραση μόνο. Είναι όλη η συνέχεια, διότι ό,τι κάνουμε σε μια περίοδο τέτοια, δεν σταματά. Συνεχίζει την υπόλοιπη ημέρα, διότι ο εγκέφαλος καταλαβαίνει τις διαδικασίες και μπορεί να προσαρμοστεί, να έρθει σε επαφή μαζί με αυτές τις καταστάσεις και να συνεχίσει στο υπόλοιπο της ημέρας. Η δική μου παρομοίωση, κάτι που τελευταία έχω προσέξει, είναι ότι τι κάνουμε στη βιοανάδραση. Αναπληρώνουμε αυτό που κάνει η μητέρα στο βρέφος, αλλά για τους μεγάλους, και αυτό που κάνει ο ύπνος συνεχώς. Και γι' αυτό χρειάζεται μια συνέχεια, διότι και ο ύπνος είναι σημαντικός. Οτιδήποτε απόφαση πάρεις μέσα στην ημέρα, θα την εμπεδώσει ο ύπνος σου. Οπότε είναι σημαντικό να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις και να μπορέσει το άτομο να κάνει αυτό που θέλει. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων με την νευροανάδραση που όντως σταμάτησαν το κάπνισμα. Αρκετά. Και αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα προβλήματα της νευροανάδρασης, είναι ότι δεν υπήρχε μηχανισμός γνωστός ο οποίος να μπορεί να το εξηγήσει. Από δική μου μεριά, δεν είμαι γιατρός επί τη ευκαιρία, είμαι νευροεπιστήμονας, το ενδιαφέρον μου είναι να καταλάβω τους μηχανισμούς. Έτσι. Οι μηχανισμοί αυτοί αρχίζουμε να τους καταλαβαίνουμε. Και παρά το εγκεφαλογράφημα, άλλες μεθόδες όπου μπορούμε να δούμε ακριβώς τα σημεία του εγκεφάλου που επηρεάζονται, χρησιμοποιεί η νευροανάδραση και ξέρουμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε περιοχές του εγκεφάλου. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει κάποιος μια εικόνα η οποία να παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου πώς αλλάζουν. Και να του ζητήσουμε να αυξήσει αυτές τις περιοχές ή να τις ελαττώσει. Και με τις κατάλληλες οδηγίες που ξέρουμε τους μηχανισμούς πλέον, να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε να φέρει αυτό το μέρος του εγκεφάλου που δεν λειτουργούσε με τον σωστό τρόπο σε έναν πιο φυσιολογική κατάσταση. Και έχουμε αποδείξει, όταν λέω έχουμε, όχι εγώ προσωπικά, ομάδες σε όλον τον κόσμο, ότι με αυτές τις μεθόδες ναι, πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, διδάσκοντας το άτομο να τις αλλάξει, βλέποντας την εικόνα του δικού του εγκεφάλου. Πριν περάσουμε και πάλι στον κύριο Αρμεύτη, να ρωτήσω, μέσω αυτής της μεθόδου μπορούμε να αλλάξουμε και άλλα πράγματα εκτός από βεβαίως, το κάπνισμα. Ένα από τα. Όταν κάποιος έρθει κοντά μας για να κάνει νευροανάδραση, πολλές φορές έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και μας λέει αυτό θέλω να λύσω. Αλλά πρωτού αρχίσουμε με οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μιλήσουμε μαζί του να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει γύρω του. Yeah. Και είναι η βασική λόγη. Και πολλές φορές υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία φαίνονται εντελώς άσχετα. Και βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που γίνεται αφού έρθει σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση είναι να φύγουν ορισμένα άλλα παρεμφερή και το κύριο πρόβλημα, ίσως λίγο πιο αργά. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι αποκλειστικά για μια. Αποτινόμαστε σε κάτι, αλλά γενικά είναι μια πιο υγιής κατάσταση του εγκεφάλου που βοηθά σε πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί αυτό το είπαμε, κρατάει 2,5 μήνες, μπορούν, επαναλαμβάνω, νεαροί, άνεργοι, καπνιστές 18-35 που παρακολουθήσουν. Δωρεάν. Πού να απευθυνθούν. Κοντά μας. Θα αφήσω τις πληροφορίες του τηλέφωνου που να το πω είναι 22-460-228 του γραφείου μας. Μπορεί να αφήσουν το όνομά τους και μετά μπορούν να έρθουν κοντά μας και να δούμε αν πληρούν τις προδιαγραφές και να μπουν στο πρόγραμμα. Μα γιατί 2,5 μήνες, δεν είναι μεγάλο και εβδομαδιαία, πόσες φορές. Είναι 2 φορές την εβδομάδα. 2 φορές την εβδομάδα. 2 φορές την εβδομάδα και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να αφήσουμε κάποιο διάστημα. Όπως έχω πει, το τι γίνεται στην νευροανάδραση είναι μια αρχή. Αυτό συνεχίζεται
μέσα στην υπόλοιπη ημέρα στον ύπνο, γιατί θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις του ατόμου στο τι κάνουμε, για να μπορέσουμε στην επόμενη συνέδρια να τη βελτιώσουμε. Υπάρχει δηλαδή και κάτι, παίρνω δουλειά και για το σπίτι πριν κοιμηθώ εγώ? Όχι, όχι. Θα πρέπει όχι. να σκεφτώ κάτι όχι. και όχι. να κοιμηθώ με αυτή τη σκέψη, ας πούμε? Όχι. Αυτό όχι. γίνεται αυτόματα. Όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου και θέλεις να το κάνεις, όταν πας να κοιμηθείς, το σκέφτεσαι. Είτε σου πω εγώ είτε όχι, το σκέφτεσαι. Και μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις ότι η νευροανάδραση είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνει σε επίπεδο υποσυνείδητο. Μην πεις στον άλλον, κοίταξε αυτόν το μέρος του εγκεφάλου πώς αυξάνεται. Απλώς φέρε το σε αυτήν την κατάσταση και μίλησε του λίγο. Και μετά μάθε τον ίδιο να μπορεί να το κάνει συνεχώς. Μάλιστα. Κύριε Αρμίθη, τελευταίο σχολείο από εσάς. Θέλουμε επιβάλλεται να δούμε το πρόβλημα του καπνίσματος με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Είναι κάτι που το κάπνισμα ξεπερνάει και τα όρια της υγείας, έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Όπως είπατε, το οικονομικό κόστος του καπνίσματος, η θεραπεία των παθήσεων που θα προκύψουν λόγω του καπνίσματος θα επιβαρύνει και το κράτος και τα επόμενα χρόνια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ας αντιληφθεί ο κάθε καπνιστής ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπαίνει σε αυτό το ρίσκο, να διακινδυνεύει τη ζωή του, την υγεία του και αυτή του η συνήθεια να τον οδηγεί στο θάνατο σε 30-40 χρόνια από τη μέρα που ξεκινά να καπνίζει. Ή πολύ πιο γρήγορα. Ή και πολύ πιο γρήγορα, γιατί η ουσία είναι αυτό. Πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αυτοί που καπνίζουν για 30-40 χρόνια, το ποσοστό, το ρίσκο τους, ακόμα και λιγότερα χρόνια, αλλά γιατί δεν μπορούμε να καθορίσουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο οργανισμός μας, το DNA μας. Οπότε, φεύγοντας από το κάπνισμα, διακόπτοντας το κάπνισμα ή ακόμα καλύτερα παρεμβαίνοντας στα παιδιά να μην ξεκινήσουν ποτέ τους το κάπνισμα, θα σώσουμε την κοινωνία μας. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.